Ληστεία σημειώθηκε σε σπίτι στα Αμυσιανά της Καβάλας το πρωί της Παρασκευής 30 Σεπτεμβρίου. Εντός του σπιτιού βρισκόταν μια 80χρονη ηλικιωμένη κυρία, η οποία μόλις κατάλαβε ότι έχουν μπει ληστές, κλειδώθηκε στην τουαλέτα για να τους αποφύγει. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο ληστές, οι οποίοι φορούσαν κουκούλες, φεύγοντας από το σπίτι, πήραν μαζί τους ένα μικρό χρηματοκιβώτιο που βρισκόταν μέσα. Σύμφωνα με τους κατοίκους των Αμυσιανών, έχει αρκετό καιρό να σημειωθεί ένα αντίστοιχο περιστατικό στο χωριό και σύμφωνα με τους ίδιους, το χωριό θεωρείται αρκετά ασφαλής. Τους κατοίκους. Σήμερα έγινε μια ληστεία, ακούσατε κάτι? Μόλις τώρα άκουσα ότι λίστεψαν μια γριά. Που, πια όμως ούτε ξέρω ότι. Γενικότερα περιστατικά τέτοια συμβαίνουν στο χωριό? Πολύ σπάνια. Παλαιότερα εδώ δίπλα σε κάτι σπίτια. Συνήθως είναι στοχευμένα αυτά τα σπίτια που έρχονται. Κοιτάξτε, είναι και οι μέρες τώρα παίρνουν τις συντάξεις του ΟΓΑ. Τώρα αυτά οι μέρες τώρα. Ναι. Ξέρεις οπωσδήποτε. Άρα δεν στοχεύουν κάποια σπίτια που ξέρουν ότι έχουν χρήματα? Όχι, δεν νομίζω. Mm-hmm. Αλλά ξέρουν τώρα πού είναι οι γριές αυτά, μεμονωμένα σπίτια, από όμακρα λίγο. Άρα και χτυπάνε. Άρα αυτοί που μπήκαν σήμερα ξέρανε ποιος μένει μέσα. Οπωσδήποτε. Οπότε δεν χτύπησαν έτσι στον αέρα. Του χωριού, ας πούμε. Όχι, χωριανοί όχι, αποκλείεται. Αποκλείεται. Δεν... Και ποτέ κανένα περιστατικό που έγιναν δεν έγινε από χωριανό. Πιάστηκαν και μερικοί, βρέθηκαν και κλοπημαία, αλλά δεν ήταν χωριανοί. Έχεις ακούσει λοιπόν μια ληστεία εδώ πέρα στο χωριό? Γιατί σήμερα είχαμε μια ληστεία. Γενικότερα γίνονται ληστείες στο χωριό? Δεν γίνονται, όχι. Δεν έχεις ξανακούσει περιστατικά? Όχι. Γενικότερα είναι ασφαλής, νιώθετε ασφαλείς οι κάτοικοι εδώ του Αμυσιανών? Ναι, είμαστε φουλ ασφαλείς κανονικά. Κυκλοφορείτε κανονικά, δεν φοβάστε? Κυκλοφορούμε κανονικά, δεν φοβόμαστε για τίποτα. Αλλά είναι περίεργο το σημερινό περιστατικό. Ναι, αρκετά. Σαν χωριό θεωρείστε ασφαλείς? Νιώθετε ασφάλεια, ας πούμε? Πότε κανένα δεν θα νιώθει ασφάλεια? Με την πόρτα το βράδυ. Κάποτε χωρίς δεν κλειδώναμε, αλλά τώρα κλειδώνουμε. Γιατί φοβάστε? Οπωσδήποτε. Μιλώντας για τα περιστατικά αυτά στον νομό Καβάλας, ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Καβάλας, κ. Νίκος Σύμβρος, έκανε λόγο και για την έλλειψη προσωπικού για την εξιχνίαση αυτών των υποθέσεων. Δυστυχώς το αρχηγείο μας ήρθε λίγες μέρες πριν να κρίνει ότι ο νομός μας δεν χρειάζεται προσωπικό. Γι' αυτό και έβγαλε για έκτακτες μεταθέσεις 0. Το στενάχωρο στην όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι και οι τοπικοί μας βουλευτές δεν είδαμε μέχρι σήμερα να αντιδρούνε σε αυτό το 0. Γιατί η εμπέδευση του αισθήματος ασφαλείας δεν μπορεί να είναι μόνο σε λόγια. Απαιτούνται και οι πράξεις. Οι πράξεις γίνονται με παρουσία αστυνομικών στα σημεία όπου υπάρχει παραβατικότητα, με την παρουσία αστυνομικών εκεί όπου υπάρχει έξαρση της εγκληματικότητας, με την παρουσία των αστυνομικών στις γειτονιές, στα χωριά, στις πλατείες, στα χωράφια, όπου απαιτείται. Με ευχολόγια και με ωραία λόγια, δυστυχώς έρχεται, όπως η σημερινή μέρα, η πραγματικότητα, να προσγειώσει αυτούς την πραγματικότητα, γιατί εμείς είμαστε προσγειωμένοι, ξέρουμε τι αντιμετωπίζουμε καθημερινά και επιτέλους θα πρέπει και αυτοί να καταλάβουν ότι με ευχές και με χτυπήματα στην πλάτη δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Έτσι. Απαιτείται προσωπικό, ναι. Απαιτείται σωστή οργάνωση και χρησιμοποίηση του προσωπικού, απαιτείται μια καλύτερη λειτουργία της αστυνομικής διεύθυνσης στο νομό μας, διότι η ύπαρξη υπηρεσιών οι οποίες ιδρύθηκαν πριν από 150 χρόνια και όπως λειτουργούν η σημερινή πραγματικότητα δεν τους αφήνει να συνεχίσουν αυτόν τον τρόπο λειτουργίας. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες κάποτε ήταν μικρά χωριουδάκια ή δεν υπήρχαν καν στο χάρτη και τώρα είναι σχεδόν ολόκληρες πόλεις, όπου ιδιαίτερα στους καλοκαιρινούς μήνες έχουν περισσότερο κόσμο και από την πόλη της Καβάλας. Είναι η Θάσος, είναι το αεροδρόμιο, είναι όλες αυτές οι περιοχές οι οποίες τις έχουμε πει, τις έχουμε αναδείξει, τις ξέρουμε όλοι. Κανένας δεν μπορεί να πει δεν γνωρίζει τι συμβαίνει σε αυτόν τον νομό. Και όποιος το λέει, μάλλον δεν ζει σε αυτόν τον νομό.